Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου, καλώς ήρθατε στο πρώτο μας βίντεο για σήμερα. Πολύ δυνατή βιντεάρα, θα δούμε gameplay preview από το μεγάλο μας live event. Μαζί με αυτόν έχουμε έναν καινούριο skin bundle που είναι ταυτόχρονα και teaser για το live event. Και επίσης έχουμε μια αλλαγή στην ημερομηνία για την επόμενη σεζόν, ένα μικρό delay. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο βίντεο μας, άρα οπωσδήποτε μην πάτε πουθενά. Εγγραφούλα αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, σπάστε μου το like στο βίντεο να μπει στις τάσεις. Και τώρα βλέπετε και το item shop της ημέρας, έχουμε ένα ολοκένουριο skin, την Eternal Wanderer, πάρα πολύ ωραίο skinάκι. Και από κάτω δεύτερο feature tab, συνεχίζουμε στον daily μας. Και μετά έχουμε και το Mega Level Up Quest Pack. Επέστρεψαν και τα Matrix Items. Από κάτω Naomi Osaka, Alia Skin, τα Xbox Skins μας. Και κλείνουμε το shop με Special Offers και Bundles μαζί με το Fortnite Crew. Υπενθυμίζω κιόλας, τελευταία ευκαιρία να βάλετε Support the Creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop για να μπείτε στο μεγάλο giveaway για τα 6.000 V-Bucks. Η κλήρωση θα γίνει αυτό το Σάββατο. Last chance να συμμετέχετε και αφήστε μου και το epic name σας εδώ στο βίντεο κάτω στα comments. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το πρώτο μας θέμα. Και είναι από το επίσημο Twitter του Fortnite αυτόν και έβαλε χθες την εικόνα που βλέπετε εδώ, τον GIF βασικά, και λέει Suit Up και δείχνει 4 skins. Και αυτά τα skins ξέρουμε ότι είναι τα mecha skins από το ρομπότ που θα είναι στο live event, γιατί υπήρχαν leaks που έδειχναν ότι θα έχουμε ειδικά cosmetics για το live event μας. Αλλά το σημαντικό δεν είναι ότι θα έχουμε αυτόν τον bundle στο shop ή αυτά τα καινούργια skins. Το σημαντικό είναι ότι μαθαίνουμε το ρομπότ χρειάζεται πολλούς πιλότους για να το οδηγήσουν. Και έχουμε αυτούς τους 4 που ο καθένας αντιπροσωπεύει από ένα χρώμα πάνω στο ρομπότ και τον αρχηγό που είναι η παραδείγμα που οδήγησε και το ρομπότ στο προηγούμενο μας live event, στο Final Showdown. Άρα βλέπετε το ρομπότ του Fortnite, η Mecha Team Leader, αποτελείται, αφού ξέρουμε, από διάφορα κομμάτια. Παίζει έτσι μια φάση σαν τους Power Rangers, που υπήρχαν 5 οδηγοί και ο καθένας έλεγχε να πούμε το κομμάτι του. Άρα έτσι πάει να το πάρει το Fortnite, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και φαντάζομαι ίσως στο live event εμείς να είμαστε ένας από αυτούς τους πιλότους, το squad μας ας πούμε, και να βοηθήσουμε την παραδείγμα να νικήσουμε την Imagined Order, που πιστεύω θα ήταν full insane, αφού στο κάτω κάτω ξέρουμε ότι εμείς θα οδηγήσουμε το ρομπότ σε κάποια φάση τουλάχιστον. Άρα είναι πολύ πιθανό να είμαστε ένας από αυτούς τους πιλότους. Και πιστεύω όταν βγουν τα skins στο shop λίγο πριν το event, ίσως να αξίζει να πάρουμε έναν από τα 4 ή τον bundle, έτσι ώστε να μπορούμε να παίξουμε σωστά το event, ας το πούμε. Το δεύτερο μας θέμα για σήμερα, μάγκες, έχει να κάνει με έναν early gameplay preview του τι θα γίνει με το live event. Και εδώ έχουμε spoilers μέσω των resistance quests, και όσοι θέλετε να δείτε το event εντελώς καθαρή, ας το πούμε, χωρίς να ξέρετε καθόλου τι γίνεται, σας προτείνω να μην δείτε αυτό το κομμάτι του βίντεο, αλλά για τους υπόλοιπους πάμε να δούμε τι γίνεται. Στα καινούρια resistance quests αυτής της εβδομάδας έχει μια αποστολή όπου πρέπει να κάνεις activate ένα holotape στο μυστικό δωμάτιο της Imagined Order στο Covert Cavern. Και όταν το κάνετε θα δείτε ότι πάνω στο τραπέζι εμφανίζεται το device, το collider, και μας δείχνει ότι φορτίζει η ακτίνα του και είναι έτοιμη για εκτόξευση. Επίσης μαζί ο Origin παρατηρεί και αυτός τι γίνεται και το σχολιάζει, και μετά βλέπουμε τον device να γίνεται μικρόν και να δημιουργείται μια τεράστια έκρηξη που καταστρέφει τα πάντα. Και επίσης εδώ ο Origin προσθέτει ότι όλα καταστράφηκαν, τα πάντα στο loop, ο κόσμος του Fortnite χάθηκε έτσι. Άρα βλέπουμε ποιος είναι ο σκοπός της Imagined Order, ας το πούμε, να κάνει μια έκρηξη των device και να καταστρέψει τα πάντα. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι εμείς προσπαθούμε ουσιαστικά να σταματήσουμε το τέλος του Fortnite για ακόμη μια φορά. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί το collider γίνεται μικρόν κατά τη διάρκεια αυτής της αναπαράστασης. Ίσως χάνει την ενέργεια του ή το τραβάει μέσα το zero point.
Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς, αλλά το μόνο που είναι ξεκάθαρο είναι ότι το όπλο έχει πλήρης φόρτιση, ρίχνει την τελευταία του ακτίνα μπρος τον ουρανό και μετά γίνεται αυτόν τον ανεξήγητο που μικραίνει και γίνεται η τεράστια έκρηξη που καταστρέφει τα πάντα. Και εμείς προσπαθούμε να το αποτρέψουμε αυτόν, εννοείται, γιατί θέλουμε να συνεχίσει το Fortnite και να υπάρχει αυτός ο κόσμος, τέλος πάντων, αυτόν το loop. Εννοείται είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον spoiler για το τι μας περιμένει την επόμενη εβδομάδα με το live event και μιας που αναφέρουμε live event και το τέλος της season, έχουμε να στο πούμε μια αποκάλυψη από την Epic Games για το πότε θα αλλάξει τελικά όντως η season και το πιο πιθανόν πότε θα γίνει το live event. Και εχθές άλλαξαν τα files του Omega Level Up Quest Pack να μην τελειώνουν πλέον στις 3 του Ιούνιου όπως ξέρουμε ότι θα ήταν το τέλος της season, αλλά τώρα το άλλαξαν και το έκαναν 5 του Ιούνιου που είναι 2 μέρες μετά και είναι Κυριακή. Και από ό,τι φαίνεται η season τώρα είναι scheduled να αλλάξει κανονικά την Κυριακή και θα έβγαζε και απόλυτο νόημα θα έλεγα και έτσι θα γίνονταν ούτως ή αλλιώς άσχετα το τι λέει ακόμη τον Battle Pass ή τι πιστεύαμε τόσο καιρό, γιατί έτσι βολεύει καλύτερα το πρόγραμμα. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μας επιβεβαίωσαν πρώτον ότι η season θα μπει κανονικά την Κυριακή, αλλά δεύτερον ξέρουμε και το πιο πιθανό πότε θα γίνει το live event και αυτό θα είναι το επόμενο Σάββατο, που είναι 4 του Ιούνιου, γιατί ακριβώς έτσι έκαναν και την αλλαγή του chapter. Είχαμε το μεγάλο live event το Σάββατο, το βράδυ, ώρα 11, και μετά είχαμε downtime για μια μέρα μέχρι την Κυριακή. Και κάτι τέτοιο θα γίνει και εδώ. Θα έχουμε 4 του Ιούνιου, ώρα 11 το βράδυ, το event, και μετά downtime για περίπου 24 ώρες, μέχρι την επόμενη μέρα την Κυριακή που θα ξανανοίξουν οι servers και είναι και το πιο ιδανικό για τους μαθητές, για όσους κοιμούνται πιο νωρίς στις καθημερινές μέρες, έτσι ώστε να μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί το event, να δούμε και το stream που θα κάνουμε και την επόμενη μέρα να δούμε την αλλαγή της seasons χωρίς να έχετε σχολεία ή κάτι τέτοιο και υποχρεώσεις. Είναι το καλύτερο και πιο ιδανικό σενάριο, πιστεύω, και έτσι θα γίνει. Αν έχουμε εννοείται επιβεβαίωση από την Epic Games ή εμφανιστεί το countdown σήμερα το απόγευμα, θα έχει και δεύτερο βίντεο αμέσως, άρα μείνετε συντονισμένοι, μην πάτε πουθενά. Τώρα είδατε, βγαίνουν 2-3 βίντεο στην ημέρα για να είστε πλήρης ενημερωμένοι αμέσως, να μην καθυστερούν καθόλου οι πληροφορίες. Άρα οπωσδήποτε like, εγγραφούλα με καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και μην ξεχάσετε το support the creator MT1993-96 στο shop για όλα μας τα giveaways και έρχεται και τον Battle Pass giveaway τώρα, άρα να το έχετε πάντα. Καλή συνέχεια σε όλους και εμείς θα τα πούμε το πιο πιθανό κατά τις 5-6 που θα έχουμε νέα teasers και πληροφορίες για το event και το τέλος της season.